Ποιημένη. Νομίζω ότι είναι ένα αποτέλεσμα που μιλάει από μόνο του. Είναι ένα αποτέλεσμα πολύ κατώτερο των προσδοκιών της κυβέρνησης. Θεωρώ ότι δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει με βάση την σημερινή ψηφοφορία κάποιο είδους δυναμική που να μας προειδεάζει ότι μπορεί να έχουμε τελικά τον αριθμό των 180 στην τρίτη ψηφοφορία. Το βασικό όμως νομίζω πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται και από την σημερινή ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, να αποσυσχετήσει αυτή την διαδικασία από το πραγματικό πολιτικό της περιεχόμενο, δηλαδή ότι τελικώς αυτή η διαδικασία, αυτή η ψηφοφορία σχετίζεται άμεσα με την συνέχιση όχι της μνημονιακής πολιτικής, η προσπάθειά της λοιπόν αυτή έπεσε στο κενό. Κυρία Σκουρλέτη, η κυβέρνηση εκτιμά ότι υπάρχει ακόμη πολύς χρόνος μέχρι την 29η, που θα είναι και η τρίτη και φαρμακερή ψηφοφορία. Εκτιμά ότι μπορεί να αλλάξει το τοπίο, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Εσείς αποκλείετε κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι αυτό το οποίο του μεγαλύτερου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή να μπει ένα τέλος στις μνημονιακές πολιτικές, αυτή η πραγματικότητα έβαλε το αποτύπωμά της σήμερα στο Κοινοβούλιο. Ήτανε αυτή η κατάσταση, αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία τελικά δημιούργησε και τους σημερινούς σχετισμούς. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα αργά ή γρήγορα, μάλλον γρήγορα θα φανούν. Άρα τελικά κύριε Σκουρλέτη, η αποστασία δεν πέρασε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Δεν σας άκουσα γιατί παραμορφώνει λίγο ο ήχος. Λέω, η υπόθεση της αποστασίας δεν πέρασε. Δεν θα ξαναμιλήσετε επομένως για αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω βλέπω ότι το ερώτημά σας έχει μια διάθεση περιπεκτική. Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι και στη χώρα που ζούμε αλλά και στις σημερινές συνθήκες υπήρξαν πολλές και ποικίλες πιέσεις. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια πολιτική αριθμητική η οποία ισχύει όταν όλα τα κόμματα πριν Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ έχουν πει ότι δεν θεωρούν σωστό να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή, οτιδήποτε άλλο τελικά ανατρέψει αυτή την πολιτική τοποθέτηση και προφανώς συνυπολογίζοντας και τις δηλώσεις ενός μεγάλου μέρους των ανεξάρτητων βουλευτών, θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ασκηθήκαν αν αύριο μεθαύριο, υποθετικό το ερώτημα, βγει κάποιος από τη Δημάρ με τη συνείδησή του ή από τους ανεξάρτητους Έλληνες και επιψηφίζω, θα επαναφέρετε τα περί αποστασίας? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι η μέρα η χθεσινή ούτε η προχθεσινή. Έχουμε ένα αποτέλεσμα και έχουμε μια μηδενική δυναμική αυτού του αποτελέσματος σε σχέση με την κατάκτηση του στόχου των 180 βουλευτών. Να ρωτήσω. Από εκεί και πέρα όλα δείχνουν ότι θα οδηγηθούμε σε εκλογές και νομίζω ότι είναι η πιο έτσι αν θέλετε ενδεδειγμένη λύση. Ένα ερώτημα μόνο. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι η στρατηγική του φόβου της τρομοκράτησης απέτυχε απόψε. Αν αυτή η στρατηγική αντικατασταθεί με μια στρατηγική συνένεσης, δηλαδή αν γίνουν αυτές οι πολιτικές πρωτοβουλίες, αν εξαγγελθούν, που συζητούνται και κυκλοφορούν ως φήμες, εσείς πώς θα ανταποκριθείτε, αν η κυβέρνηση δηλαδή κάνει ανοίγματα για μια συνενετική λύση, ώστε να εκλεγεί πρόεδρος και να έχουμε διαδικασίες ομαλές και εκλογές φυσικά σε κάποιο χρόνο λίγο μετά. Εσείς πώς θα ανταποκριθείτε? Κοιτάξτε, λίγος χρόνος μετά σημαίνει το να αποδεχθούμε να υλοποιηθούν τα μέτρα τα οποία έχει συμφωνήσει τελικώς η κυβέρνηση με την Τρόικα και συνοδεύουν την τελευταία αξιολόγηση την οποία, ας πούμε, η οποία εκκρεμεί. Είναι το γνωστό περιεχόμενο του Μέιλ Χαρδούβελη. Άρα λοιπόν κανένας χρόνος για τη συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής. Συνένεση πάνω σε μνημονιακή βάση δεν μπορεί να υπάρξει. Μάλιστα, το ενδεχόμενο να άλλαζε πρόσωπο ή ακόμη και να προτείνατε εσείς. Το ακούσαμε σήμερα ως προσωπική άποψη από τον κύριο Γεωργιάδη, ένα πρόσωπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το αποκλείεται, κύριε Σκουρλέτη? Γνωρίζετε ότι δεν είναι θέμα προσώπου. Και το γνωρίζετε όχι επειδή το λέμε τώρα μόλις, αλλά το λέμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ υπάρχει ένα πολιτικό διακύβευμα, πολύ συγκεκριμένο. Το έχουμε πει χίλιες φορές και είναι ίσως η πρώτη φορά που αυτή η διαδικασία δεν σχετίζεται με το πρόσωπο. Κύριε Σκουρλέτη, να σας ρωτήσω μόνο, συγγνώμη, αν είστε κοντά σε μια πολιτική συμφωνία με τον κύριο Κουβέλη και τη Δημάρ.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι γνωστές και δημόσια διατυπωμένες τόσο οι εκτιμήσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά συνέπεια υπάρχει μια σύμπτωση στην ανάγκη να επισπευθούν οι εκλογές, να μιλήσει ο λαός. Υπάρχει μια σύμπτωση στο να μην προκύψει πρόεδρος της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν συζητηθεί. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να προτείνατε στον κύριο Δήμα σαν υποψήφιο σε επόμενη Βουλή? Νομίζω ότι τρέχετε πάρα πολύ. Εγώ πέρα από το να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια επόμενη Βουλή θα προσπαθήσει, μια Βουλή βεβαίως η οποία θα αποτυπώνει τους πραγματικούς συσχετισμούς, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, η αποκατάσταση των πραγματικών συσχετισμών και σε επίπεδο κοινοβουλίου. Σε μια επόμενη λοιπόν Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί με μια αντίληψη πραγματικά ευρύτατη συνένεσης. Μάλιστα, αλλά δεν το αποκλείεται, κύριε Σκουρλέτη. Έχει ενδιαφέρον η απάντησή σας. Λοιπόν, πολύ σύντομα, Δημήτρη. Ναι, αν υπάρχει κάτι το οποίο θα σας έκανε να αλλάξετε στάση. Να πείτε ότι ναι, με υπ' αυτόν τον όρο θα συμφωνούσαμε στο να εκλεγεί πρόεδρος και να προχωρήσουμε. Σας επαναλαμβάνω και σας το είπα πριν από λίγο, αν δεν έγινε κατανοητό, να σας το ξαναπώ. Δεν θα αλλάξουμε στάση η οποία θα έδινε την δυνατότητα να πάμε σε νέους μηχανισμούς μείωσης των συντάξεων, να πάμε σε αύξηση του ΦΠΑ, είτε στα ξενοδοχεία είτε στα φάρμακα. Είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκουρλέτη. Με ειδοποιούν ότι είναι ο κύριος Χρήστος Μαχαίρα.